Πάσχαν, ήρθεν ο Ιησούς εις Βηθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεχνικός, ονείγειρεν εκ νεκρών. Επίησαν ον αυτό δείπνον εκεί, και η Μάρθα διεικώνει, ο δε Λάζαρος εις ειν των αναγκημένων αυτό, Ιούν Μαρία λαβούσα, λίτρα μύρου, μάρτου πιστικής πολιτικής. Yeah.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Τεταλμένε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, σεβαστό Εκκλησίασμα. 81 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τα ιστορικά γεγονότα της εθνικοθρησκευτικής εξέγερσης του 1935 του γνωστού μας ως Πετροπόλεμου. Ο ξεσηκωμός των γυναικών, η πορεία των μοναχών με το Σταυρό μπροστά, η θυσία του Εμμανουήλ Καζόνη. Και μαζί με αυτά θυμόμαστε και τιμούμε τους αγώνες, τις διώξεις, τις φυλακίσεις όλων εκείνων που την περίοδο της Ιταλοκρατίας αντιστάθηκαν στον κατακτητή. Όλων εκείνων των απλών ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι όταν είδαν να βάλετε η Ορθόδοξη πίστη και η ελευθερία τους,
ύψουσαν το ανάστημά τους, αδιαφορώντας για το πόσο ισχυρός ήταν ο αντίπαλος ή ποιο θα ήταν το κόστος. Τα γεγονότα είναι σε όλους μας γνωστά. Αξίζει ωστόσο μια σύντομη αναδρομή σε αυτά για να διατηρούμε την ιστορική μνήμη ζωντανή. Όταν την άνοιξη του 1912 οι Ιταλοί κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα, ο ντόπιος πληθυσμός τους υποδέχτηκε ως τους απελευθερωτές που θα τους οδηγούσαν στην ενσωμάτωση με την Ελλάδα. Η Ιταλική δουλεία όμως, που άλλους σκοπούς είχε, δεν άργησε να διαπιστώσει τη μεγάλη πραγματικότητα, ότι τα κυριότερα ερίσματα της εθνικής συνείδησης των ελληνικών πληθυσμών των νησιών είναι η από τα βάθη των αιώνων ελληνική παιδεία και η ορθόδοξη πίστη. Προκειμένου λοιπόν να καταλύσουν το ένα από τα δύο εμπόδια, μηχανεύτηκαν την αποκοπή της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη δημιουργία μιας ελεγχόμενης αυτοκέφαλης Εκκλησίας. Το πρόσχημά τους γι' αυτό ήταν πως δήθεν μια αυτοκέφαλη Εκκλησία θα διοικούνταν και θα λειτουργούσε καλύτερα, αφού δεν θα εξαρτιόταν από το εκκλησιαστικό κέντρο που εδρεύει σε εχθρική χώρα. Στην πραγματικότητα όμως ήθελαν την Εκκλησία της Δωδεκανήσου αβοήθητη από ανώτατη εκκλησιαστική αρχή, ώστε ευκολότερα να την προσαρτήσουν στον καθολικισμό ή την ουνία. Οι πιέσεις για το αυτοκέφαλο πήραν μορφή επίσημου και αυστηρού αιτήματος τον Οκτώβριο του 1924 με επιστολή του κυβερνήτη των νήσων Μάριο Λάγκο προς τον τότε Μητροπολίτη Ρόδου Απόστολο. Ο Μητροπολίτης προσπάθησε να αποτρέψει τον Ιταλό διοικητή, αλλά οι πιέσεις ήταν εντονότατες, οπότε συμφωνήθηκε να κληθούν στη Ρόδο σε κοινή σύσκεψη οι Μητροπολίτες Καρπάθου Κάψου Γερμανός, Λέρου Καλήμου Απόστολος, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Κυριευούσης Μητροπόλεως Κόου, Αρχιμανδρίτης Φιλίμων Φωτόπουλος και ο εκπρόσωπος της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάθμου, Ιερομόναχος Επιφάνιος. Η παραπάνω σύσκεψη αποφάσισε να στείλει επιτροπή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο προκειμένου να συζητήσουν το θέμα του αυτοκεφάλου. Ωστόσο, η ταραχώδης διαδοχή του Οικουμενικού Θρόνου εκείνη την περίοδο καθυστερεί την απόφαση του Πατριαρχείου έως τις 31 Οκτωβρίου του 1929. Τότε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος ο Δεύτερος, άριστος γνώστης του θέματος, έθεσε ως απαραίτητο όρο ο Ορθόδοξος πληθυσμός της Δωδεκανήσου να εκφράσει τη θέλησή του για το αυτοκέφαλο μέσω αδιάβλητου δημοψηφίσματος. Ο όρος αυτός φυσικά δεν έγινε δεκτός, με αποτέλεσμα να ματαιωθούν οριστικά οι διαπραγματεύσεις για το αυτοκέφαλο. Στη συνέχεια ακολούθησε η έκδοση μιας σειράς από σκληρά διατάγματα με τα οποία η Ιταλική διοίκηση καταργούσε όλα τα προνόμια των τεσσάρων Μητροπόλεων, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Τον Ιούνιο του 1934 οι Μητροπολίτες υπέβαλαν υπόμνημα στο Πατριαρχείο, ζητώντας την άμεση αναγνώριση του αυτοκεφάλου ως του μόνου τρόπου απόκρουσης των κινδύνων που αντιμετώπιζε η Εκκλησία από τους Ιταλούς. Όταν το Πατριαρχείο απέριψε το αίτημά τους, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και αποσύρθηκαν στο Πανδρομίδι της Ίνης. Μετά από πιέσεις εν τέλει, οι Μητροπολίτες ανακάλυψαν τις παραιτήσεις τους και επέστρεψαν στις έδρες τους. Ο Μητροπολίτης Απόστολος, επιστρέφοντας στην Κάλυμνο, βρέθηκε μέσα σε ένα κλίμα καθαρά εχθρικό σε βάρος του, από κλήρο και λαό. Οι ιερείς του νησιού πληροφορήθηκαν τις κινήσεις των ιεραρχών και διαβλέποντας τους κινδύνους για το Ορθόδοξο δόγμα, ένιωσαν υπεύθυνοι απέναντι στο Θεό και την ιστορία. Έτσι, στις 19 Οκτωβρίου του 1934, συνήλθαν στον ιερό ναό της Παναγίας της Παπαντής και ομόφωνα αποφάσισαν να αποκηρύξουν τον Μητροπολίτη Απόστολο και να μνημονεύουν το πατριαρχικό όνομα. Να υποστούν τα πάντα, έως και το σταυρικό θάνατο, έως ότου βρεθεί λύση προς το συμφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να κλείσουν τις εκκλησίες εάν κάποιος ιερέας συλληφθεί και να απαγορευτεί κάθε ιεροτελεστία. Ο Μητροπολίτης Απόστολος προσπαθεί με επιστολή του να κατευνάσει τα πνεύματα και αποχωρεί για τη Λέρο. Τον Ιανουάριο του 1935 φτάνει στην Κάλυμνο πατριαρχικό γράμμα που στοχεύει στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Μητροπολίτου και Ποιμνίου. Όμως, το γράμμα θεωρείται αμφιβόλου γνησιότητας από τους Καλυμνίους και σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στον Μητροπολίτη. Στις 17 Ιανουαρίου του 1935, οι Ιταλοί αποπειράθηκαν να συλλάβουν τον παπά Τσουγκράνη, εδώ, στο χωριό, σε ώρα λειτουργίας, γιατί τον θεωρούν από τους προτεργάτες της επαναστατικής ατμόσφαιρας. Άλλωστε, ο ίδιος ο Μάριο Λάγκο είχε χαρακτηρίσει τον παπά Τσουγκράνη
ως τον Παπαφλέσσα της Καλύμνου και ως τέτοιο τον καταδίωκαν. Ο αγώνας είχε αρχίσει. Οι εκκλησίες κλειστές, οι καμπάνες βουβές. Είχε πει η Σαρακοστή και ο ευσεβής λαός που επί αιώνες είχε συνδέσει τη ζωή του με την Εκκλησία υπέμενε τη σιωπή καρτερικά. Όμως η παθητική στάση που προέβαλαν οι αδούλωτες πτυχές των Καλλινίων εξόριξε αφάνταστα τον κατακτητή, που έψαχνε τρόπο για να την ανατρέψει. Στις 5 Απριλίου του 1935 ήταν Παρασκευή του Ακαθίστου Ύμνου και το νέο πως δύο ιερείς θα λειτουργούσαν στο Ναό του Χριστού διαδόθηκε σε όλο το νησί. Χωρίς καμία συνεννόηση και σχεδιασμό, ένα πλήθος από γυναίκες άρχισαν από νωρίς το απόγευμα να κατεβαίνουν στην πλατεία με σκοπό να μπουν στον Χριστό και να εμποδίσουν τους ιερείς να περάσουν την ακολουθία. Οι Ιταλοί καραμπινιέροι αρχικά σπρώχνουν με βία τις γυναίκες, μα εκείνες με τον όπλο και τις φωνές τους καταφέρνουν και ξεφεύγουν. Τότε οι καραμπινιέροι χτυπούν με τα κοντάκια των όπλων τους στα κεφάλια, στα πλευρά, στα πόδια, παντού. Γυναίκες πέφτουν χτυπημένες, άλλες λιποθυμούν στον δρόμο. Και τότε ακούγεται η καμπάνα του Χριστού. Ο ήχος της καμπάνας δίνει νέες δυνάμεις στις γυναίκες και ορμούν με περισσότερο πείσμα. Κάποιες από αυτές καταφέρουν και ορμούν στην εκκλησία. Μα οι καραμπινιέροι τις βγάζουν έξω με ξύλο και βρισχές. Οι γυναίκες αποχώρησαν, οι περισσότερες χτυπημένες και ματωμένες στο σώμα, με απείραχτη τη γενναία ψυχή τους. Την επόμενη μέρα του Σαββάτου, σαν έφτασε η ώρα του Εσπερινού και χτύπησε η καμπάνα του Χριστού, οι ενισχυμένες από τα άλλα νησιά δυνάμεις των Ιταλών, στάθηκε αδύνατο να συγκρατήσουν τα φανατισμένα πλήθη των γυναικών. Εκείνη την ημέρα είχαν κατέβει και οι μοναχές του Άρχους, όλες μαζί προχωρούσαν με το σταυρό ψηλά. Ούτε και αυτές όμως σεβάστηκαν οι πολιτισμένοι κατακτητές, που χτυπούσαν βάναυσα, έβριζαν χυδαία και έσπαγαν το σταυρό που κρατούσαν. Το αποκορύφωμα όμως αυτού του αγώνα ήταν η Κυριακή 7 Απριλίου του 1935, όπου οι γυναίκες είχαν συλλάβει από πριν το σχέδιο για πετροπόλεμο. Από το προηγούμενο βράδυ είχαν μαζέψει πέτρες στο μαράκι του Αγίου Νικολάου. Το πρωί ήταν όλες εκεί, ποθιανές και χωριανές, και από νωρίς πετούσαν πέτρες στους καραμπινιέρους που βλέπαν κάτω στην πλατεία. Μα οι πολλές άρχισαν να πέφτουν όταν είδαν ένα καζολίνι φορτωμένο Ιταλούς να ράζει στο Τελωνείο. Οι πέτρες έπεφταν ασταμάτητα και τώρα μαζί με τις γυναίκες ήταν ο Εμμανουήλ Καζόνης. Έριχνε στους καραμπινιέρους πότε με γυμνά χέρια και πότε με τη σφεντόνα του. Μα το καλό του σημάδι τον έκανε κόκκινο πανί για τους κατακτητές, οι οποίοι βγήκαν από το σκάφος και άρχισαν να ρίχνουν με τα πουφέκια τους. Ώσπου μία σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι και έπεσε νεκρός. Οι γυναίκες αμέσως μαζεύτηκαν γύρω του και άρχισαν να τον μυρολογούν. Έφεραν μια ελληνική σημαία από την εκκλησία, τον τήληξαν και πάνω σε μια σκάλα τον μετέφεραν στη χωράφα δίπλα στο πατρικό του. Με αυτό τον τραγικό επίλογο, ο ξεσηκωμός του 35 περνούσε στην ιστορία. Για τον κατακτητή όμως, η ντροπή και ο εξευτελισμός που υπέστη από το άοπλο πλήθος ζητούσε εκδίκηση. Κήρυξαν στρατιωτικό νόμο και η νύχτα που ακολούθησε ήταν τρομακτική. Οι καραμπινιέροι με βαριά ποδοβολητά γυρνούσαν στις γειτονιές, χτυπούσαν τις πόρτες, έμπαιναν οπλισμένοι σε κάθε σπίτι και συλλάβαναν πολίτες. Μέσα στη νύχτα συνέλαβαν 71 άτομα και τους μπάρκαραν για τις υπόγειες φυλακές της ΚΟΠ. Θα αποφυλακιστούν ένα χρόνο μετά, αφού η υγεία των περισσότερων θα έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα. Ο αγώνας όμως των Καλλινίων και όλων των Δωδεκανησίων δεν θα σταματήσει μέχρι να έρθει η τελική νίκη. Το εκκλησιαστικό ζήτημα λύθηκε 2 χρόνια μετά, όταν την Κυριακή του Πάσχα, 2 Μαΐου του 1937, έφτασε στην Κάλυμνο το κείμενο της Συνοδικής Πράξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σύμφωνα με αυτήν, ως έσχατη λύση, η Κάλυμνος απεσπάτω από τη Μητρόπολη Λέρου Καλύμνου και προσαρτάτω στη Μητρόπολη Κόου. Τότε οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα και ξέφρενα, σημαίνοντας μια διπλή ανάσταση και του Χριστού μας και της τοπικής μας Εκκλησίας. Κλείνοντας, σας αναφέρω τα λόγια μιας γυναίκας του 35, με τα οποία ολοκληρώνει την αφήγησή της στην αείμνηστη Θεμελίνα Καπελά. Άραγε λέω σήμερα, θα μπορούσαμε να ξανακάμουμε τα ίδια. Όχι εμείς γιατί γεράσαμε με οι νέες χώρες μας και οι νέοι που κουτανιάτε και τη δύναμη που είχαμε τότε εμείς. Εάν οι ψυχές όσων αγωνίστηκαν το 35 βρίσκονται σήμερα εδώ, μαζί μας, κάτω από τους στόλους της Παναγιάς μας, μας ρωτούν το ίδιο πράγμα. Άρα, για αν χρειαστεί, εμείς σήμερα μπορούμε.
Σήμερα, όπου η πατρίδα μας πάλι βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, που μπορεί να μην υπάρχει ο καθηγητής με τη φυσική του παρουσία να μας απαγορεύει να μαθαίνουμε τη γλώσσα μας ή να εκδηλώνουμε την πίστη μας, αλλά εμέσως στοχεύει στην ανεξαρτησία της χώρας, στην ευημερία και την αξιοπρέπεια των κατοίκων της. Εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να αντισταθούμε, προκειμένου να μην παραχωρήσουμε ούτε μία σπιθαμία από το χώμα μας, να μην αλλάξουμε ούτε ένα εδάφιο από την πίστη μας. Οι πιέσεις είναι έντονες, ίσως να γίνουν εντονότερες, μα εμείς δεν πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε στις ίδιες αρχές και αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν οι προγονείς μας. Αξίζει να συνεχίσουμε τον αγώνα μόνοι εναντίον όλων αν χρειαστεί. Γιατί όπως μας επισημαίνουν και οι πατέρες της Εκκλησίας, ακόμη και ένας από εμάς να μείνει, μόνο ένας, απέναντι στις στρατιές όλου του κόσμου, αυτός ο ένας θα είναι ο νικητής, γιατί μαζί του θα έχει τις στρατιές του ουρανού. Αυτή η ίδια πίστη πυρπόλησε τις καρδιές και όπλησε τις ψυχές των αγωνιστών του 35 και δεν λογάριασαν ούτε φόβο, ούτε οικογένεια, ούτε τη ζωή τους την ίδια. Ας είναι η μνήμη τους αιωνία. Επιμνημόσυνη η δέηση. Ευλόγησον δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εξ αιώνας των αιώνων. Μετά πάντων δικαίων δε τελειωμένων. Κάστρο μόνο
τον σωσότερον άπαξον πιλάτων αυτά εις τη μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Απαξί σου Κύριε μου πάντες οι Αγίοι σου. Μια ξύλη, ησυχία, σταματήσει ο κόσμος. Εμείς τα πάρε φωνάζε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της Υιό Θεός ημών ο καταβάσης άδει και τα ζωδίνα γλύσσας των πεπεδημένων αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να πέψουν. Και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν ημών η αυγή και άφθαμες πεθαίνος και Θεόν αφράστος και είσαι τρέλεπε του ελέη φύνε και στην κορυφή του ψυχάς του πεκοινικού σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχή του κειμένων γούν του Θεού. Μιχαήλ Πρεσβυτέρου και Εμμανουήλ και υπέρ του συγχωρηθήνε, αυτής παν κλημέλημα ηκούσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχάς αυτών ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών. Και άφεση των αυτής αμαρτιών παρά Χριστό του αθανάτω βασιλεί και Θεό ημών ετη σώμεθα του Κυρίου δεηθώμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης ερχός από την θάνατον καταπαρτίζει διάβολο καταργήσει με τους άλλους. Αυτός και από τον κύριο σου Μιχαήλ Πρεσβυτέρου, Εμμανουήλ και πάντων των Ευαγγελίων που προσέδωσε και πατρίδες της Δημοκρατίας μου Ζαλός και ακούσου. Όπως και ήταν και τελεία θα είναι από αυτό και από αυτό και ό,τι εσύ ανάζεις που θα βρίσκεται στις ζωή μου και η μακαρία ανάποψη στην κειμένου Θεού Μιχαήλ Πρεσβυτέρου και μαζί του Θεού Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με στην ανάρτηση του Θεού Παναγιώτη και αγαθό και το οποίο ζωνε έχω την ίδια και εκεί της αιώνας των αιών αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Κατάθεση Στεφάνου. Καταθέτη Στέφανον, ο Δήμαρχος Καλυμνίων, κύριος Γαλουζής Ιωάννης. Ενός λεπτού σιγή. Παρακαλούμε οι επίσημοι
στην αίθουσα εκδηλώσεων να κεραστεί καφές και όσος κόσμος επιθυμεί. Thank you.
Κάντε να φύγουμε για να πούμε κι άλλο το κίνημα.